Με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη προσέλευση πολιτών και την απουσία προβλημάτων διεξάγονται και στο Ρέθυμνο οι ισοκομματικές εκλογές του κινήματος αλλαγής για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Ενδεικτικό της συμμετοχής είναι ότι μέχρι τις 12 το μεσημέρι είχαν ψηφίσει πάνω από 1.000 άτομα στις 10 συνολικά κάλπες που στήθηκαν στα εκλογικά τμήματα της πόλης και της ενδοχώρας. 12 η ώρα και έχουμε ξεπεράσει τα 1.000 άτομα. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε τους 3.000. Αυτή είναι η πρόβλεψή μας σε επίπεδο νόμου. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτή τη διαδικασία και από αυτή τη συμμετοχή και σήμερα, από σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα ενότητας, ανασυγκρότησης και αναγέννησης της παράταξης ώστε να παίξει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Σήμερα ο ήλιος είναι μαζί μας. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Η προσέλευση είναι αρκετά μεγάλη και μας δίνει κουράγιο για το αύριο της παράταξης. Από την άλλη Δευτέρα είμαστε αισιόδοξοι ότι η παράταξη μεγαλώνει. Η παράταξη θα δώσει ένα δυναμικό παρόν για το καλό της πατρίδας. Οι πολίτες έχοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα αναχείρας περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, τηρώντας παράλληλα τα υγειονομικά μέτρα ώστε να επιλέξουν τον υποψήφιο πρόεδρο της επιλογής τους. Ανάμεσα στους χιλιάδες ψηφοφόρους του Ρεθύμνου και ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων να ενδυναμώσει το δημοκρατικό τόξο στην πατρίδα μας. Το κίνημα αλλαγής ή το ΠΑΣΟΚ όπως έχει αποτυπωθεί στην ιστορική μνήμη των πολιτών έχει συμμετοχή σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Και οφείλουμε με υπευθυνότητα, συλλογικότητα και ευθύνη όλοι να τα απεξέλθουμε σε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στελέχη, μέλη και φίλοι του κινήματος προσδοκούν, όπως τόνισαν χαρακτηριστικά στην Κρήτη TV, αφενός στη διασφάλιση της ενότητας και αφετέρου το κίνημα αλλαγής να παίξει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή του τόπου, ακόμα και στο ενδεχόμενο πρόορης προσφυγής στις κάλπες. Την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι μαζί, θα σεβαστούμε τη μεγάλη παρακαταθήκη που μας άφησε η Φόφη Γεννηματά και περιμένουμε το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, να ξαναπρωταγωνιστήσει στην πολιτική ζωή του τόπου και να ανατρέψει τους πολιτικούς συσχετισμούς που υπάρχουν μέχρι σήμερα για να έχουμε, γιατί το έχει ανάγκη η χώρα. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μπορεί να έφυγε, αλλά ξέρει ότι αυτός είναι ο χώρος από τον οποίο προέρχονται πάντα οι πολιτικές λύσεις στη χώρα, δείχνει σήμερα ότι αυτός ο χώρος θέλει να ξαναδυναμώσει. Είμαστε σε μια εκλογική διαδικασία η οποία άνοιξε τις πόρτες του ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολύ κόσμο για να μπει και να ψηφίσει, να γυρίσει στο σπίτι του. Νομίζω ότι σήμερα ο κόσμος γυρνάει στο σπίτι του, δίνει ένα μήνυμα, ξαναδυναμώνουμε την παράταξη, γιατί εδώ είναι η λύση.